Χαίρετε, γεια σας, ένα έκτακτο vlog σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020. Από ό,τι βλέπετε δεν είμαι στο σπίτι, δεν είμαι στο συνηθισμένο πλατό. Έχει από τη Δευτέρα το πρωί που έχω έρθει για ολιγοήμερες διακοπές συνδυασμένες με συγγραφή. Τα βίντεο για τις επόμενες 2-3 μέρες είναι γυρισμένα από πριν. Κάνω όμως αυτό το έκτακτο, έχω φέρει μαζί μου τα εργαλεία μου, τα εργαλεία βιντεοσκόπησης. Κάνω αυτό το έκτακτο γιατί έφυγα τη Δευτέρα το πρωί και τη Δευτέρα το βράδυ βγήκε το βίντεο για το σύνδρομο εντός εγώ του Σωτήρος, το οποίο έχει στενοχωρήσει κόσμο. Και φτιάχνω αυτό το επεξηγηματικό βίντεο για αποφυγή παρεξηγήσεων. Παρεξηγήσεων του στυλ κάποιος να δει το βίντεο για το σύνδρομο του Σωτήρα, να αυτοδιαγνωστεί ότι έχω αυτό το σοβαρό πρόβλημα, έχω το σύνδρομο του Σωτήρος και να απελπιστεί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είναι μια pop ορολογία αυτή, δηλαδή μια ορολογία που τη βρίσκει σε δημοφιλή άρθρα, αλλά δεν είναι επίσημη διάγνωση το λεγόμενο σύνδρομο του Σωτήρος. Άρα, ίσως να μην ήταν και καλή ιδέα που το χρησιμοποιείς αυτό τον όρο. Εντάξει. Έχω αναφέρει τη βιβλιογραφία στο προηγούμενο βίντεο από ποιο βιβλίο έχει προέλθει αυτός ο όρος, όμως ξεκαθαρίζω ξανά πως δεν πρόκειται για επίσημη διάγνωση, δηλαδή δεν υπάρχει διαταραχή προσωπικότητας Σωτήρας. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το βίντεο αναφερόταν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές ανθρώπων, οι οποίοι και να ακούσουν το βίντεο δεν θα στενοχωρηθούν καθόλου. Δηλαδή όσοι άκουσαν το βίντεο και στενοχωρήθηκαν και ένιωσαν άσχημα, μήπως είμαι Σωτήρας, μήπως η έγνοια μου είναι να ρουφάω την ενέργεια των άλλων ανθρώπων, μήπως προσφέρω στους άλλους ανθρώπους πράγματα επειδή θέλω να μου δίνουν σημασία, να μου δίνουν προσοχή και επειδή δεν θέλω να αυτοαποκαλύπτομαι, μήπως είμαι τόσο κακός άνθρωπος ρε παιδί μου που θέλω συνέχεια να βοηθάω τους άλλους για να ξεφύγω από τον εαυτό μου. Όχι. Οι άνθρωποι, και ξέρετε ποιοι είστε, που μου στείλατε σχόλια και στο inbox και προβληματιστήκατε μήπως είστε σωτήρες και ίσως κάποιοι από εσάς έχετε στενοχωρηθεί κιόλας, δεν είστε σωτήρες. Γιατί κάποιος ο οποίος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο δεν έχει ενσυναίσθηση. Δεν στενοχωριέται αν στενοχωρεί τους άλλους. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος στενοχωριέται αν στενοχωρεί τους άλλους, έχει φιλότιμο και ενσυναίσθηση, τότε σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργεί όπως το βίντεο που έχουμε περιγράψει. Για να λειτουργεί κάποιος με τέτοιο τρόπο, που ο μόνος τρόπος που συνδέεται με τους άλλους ανθρώπους είναι με το να τους γίνεται απαραίτητος, να τους θέλει για πελάτες ώστε να τους εξυπηρετεί, πελάτες εντός εισαγωγικών. Και έχω αναφέρει περιστατικά, μπορεί να είναι ένας πεθερός, ο οποίος να θέλει να είναι πολύ χρήσιμος στο γαμπρό του και στην κόρη του, προκειμένου να έχει αξία η ζωή του και να προσφέρεται από μόνος του να κάνει πράγματα για τα παιδιά του χωρίς να του τα ζητήσουν. Και να έρχεται και στο καπάκι και να λέει εγώ που κάνω τόσα για σας, δεν έχω λόγο στη ζωή σας. Δεν θέλω να κάνετε το ένα, δεν θέλω να κάνετε το άλλο, δεν θέλω να κάνετε το παράλληλο. Μίλησα για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επειδή έχω λάβει μηνύματα, περισσότερα από ένα, τρεις συγκεκριμένα άνθρωποι μου έχουν στείλει email και μου είπαν Θέκλα μου, έχω πάθει σοκ μετά από αυτό το βίντεο, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, έχω δει τον εαυτό μου, έχω καθρεφτιστεί σε αυτό το βίντεο. Και επειδή από τους τρεις που έστειλα μήνυμα, τους δύο τους γνωρίζω προσωπικά και γνωρίζω ότι σίγουρα δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, θέλω να ξεκαθαρίσω σε αυτό το βίντεο τη διαφορά μεταξύ κάποιου που λειτουργεί ως σωτήρας με βάση το λεγόμενο σύνδρομο του σωτήρα και τη διαφορά του people pleaser. Σε κάποιο από τα σχόλια κάτω από το βίντεο έχει αναφερθεί εύστοχα ότι αν ένα παιδί είναι γονεοποιημένο παιδί, δηλαδή μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο χρειάζεται, καλείται να παίξει το ρόλο του γονιού και του διασώστη για τους γονείς του, υπάρχει κίνδυνος μεγαλώνοντας να εξελιχθεί είτε σε σωτήρα είτε σε people pleaser. Η λέξη people pleaser είναι αγγλική έκφραση. Είναι η έκφραση, είναι δύο αγγλικές λέξεις, people pleaser, αυτός που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους. Σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά είναι ο ανθρώπινος ευχαριστητής. Και εδώ ξαναέρχομαι να πω ότι χρησιμοποιώ τους αγγλικούς όρους γιατί είναι πιο εύστοχοι. Pleaser, pleaser αυτός που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους. People pleaser αυτός που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους ανθρώπους και όχι τον εαυτό. Ένας ο οποίος είναι people pleaser έχει ενσυναίσθηση. Γνιάζεται για το πώς νιώθουν οι άλλοι. Γνιάζεται υπερβολικά για το πώς νιώθουν οι άλλοι.
δεν ζει εγκλωβισμένος μέσα στο δικό του μικρό κόσμο, στον οποίο να θεωρεί τον εαυτό του υπεράνθρωπο, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, ότι είναι τέλεια η ζωή του και θέλει να διοικεί τις ζωές των άλλων. Οι people pleasers θα προσφέρουν ό,τι τους ζητήσουν οι άλλοι άνθρωποι, πολλές φορές και χωρίς να τους το ζητήσουν, αλλά όχι με σκοπό να τους χρησιμοποιήσουν. Με σκοπό να αποκτήσουν ανθρώπινη σύνδεση. Και αν δοθεί η ευκαιρία από σε έναν people pleaser να συνδεθεί ουσιαστικά, θα προσπαθήσει να συνδεθεί ουσιαστικά, θα μιλήσει για τον εαυτό του, θα αυτοαποκαλυφθεί. Ενώ αυτοί που λειτουργούν ως σωτήρες, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που λειτουργούν ως σωτήρες, δεν είναι όλοι, οι περισσότεροι από εσάς που έχετε ανησυχήσει ότι είστε σωτήρες, δεν είστε σωτήρες, είστε people pleasers. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι λειτουργούν ως people pleasers δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν για τα δικά τους προβλήματα αν τους δοθεί ο χώρος. Αν οι άνθρωποι με τους οποίους συνδέονται, αν οι άνθρωποι τους οποίους προσπαθούν να ευχαριστούν γυρίσουν και τους πω «Πες μου και για σένα, πώς είσαι σήμερα», θα απαντήσουν, θα πούν «Είμαι αρκετά καλά, αλλά θα μπορούσα να ήμουν καλύτερα». Και αν τους πούν «Για πώς θα, γιατί θα μπορούσες να ήσουν καλύτερα». «Δεν κοιμήθηκα καλά χθες το βράδυ». Και αν τον ρωτήσει «Γιατί δεν κοιμήθηκες καλά χθες το βράδυ», με προβλημάτιζε ένα θέμα. Ποιο θέμα σε προβλημάτιζε, και θα μιλήσω για το θέμα που τους προβλημάτιζε. Αυτός που λειτουργεί ως σωτήρας όμως, θα πει με μια χαρά. Θα πει, μα γιατί ρωτάς για μένα, εσύ έχεις τόσα προβλήματα, γιατί να μιλήσουμε για μένα. Επίσης, ένας που είναι people pleaser μπορεί να ντρέπεται να μιλήσει για τον εαυτό του. Μπορεί να ντρέπεται να πει τα προβλήματά του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο. Δηλαδή, η βασική διαφορά μεταξύ people pleaser και σωτήρα είναι ότι ο σωτήρας είναι κάποιος ο οποίος είναι αδιάγνωστος και αν υπήρχε τρόπος να διαγνωστεί, μπορεί να έχει και τη διάγνωση της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω πάντων, ότι αυτός είναι καλύτερος από όλους τους άλλους, ότι δεν έχει προβλήματα, ότι είναι όλα κομπλέ και ότι αυτός ως ξερόλας θα πάει να επιλύσει τα προβλήματα των άλλων, χωρίς να το ζητήσουν κιόλας. Ενώ ευχαριστητής είναι ένας άνθρωπος, ανθρώπινος ευχαριστητής, people pleaser, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επίγνωση των προβλημάτων του και των θεμάτων του, έχει επίγνωση των αδυναμιών του, γνωρίζει ότι έχει θέματα όπως και όλοι οι υπόλοιποι έχουμε θέματα, όμως έχει αυτή την ευαισθησία και έχει αυτή την ευαλωτότητα όταν του ζητηθεί η βοήθειά του να σπέβδει να τη δώσει. Χαίρεται να δίνει χαρά στους άλλους ο people pleaser. Ο people pleaser δεν λυπάται με τη χαρά των άλλων, ούτε χαίρεται με τη λύπη τους. Ενώ οι αδιάγνωστοι άνθρωποι που μπορούν να χαρακτηριστούν ότι έχουν το λεγόμενο σύνδρομο του σωτήρος, δεν χαίρονται να είναι οι άλλοι καλά. Λυπούνται να είναι οι άλλοι καλά και χαίρονται όταν οι άλλοι δεν είναι καλά. Οι people pleasers είναι το αντίθετο. Θέλουν να βλέπουν τους άλλους χαρούμενους. Πώς γίνεται ένας που κάνει τα πάντα για να βλέπει τους άλλους χαρούμενους να αυτοδιαγνωστεί ως σωτήρας? Δεν γίνεται. Άρα, αυτό το βίντεο, το έκτακτο που κάνω σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2020, πρέπει να διαβάζετε, να συνακροάζετε, δηλαδή να το βλέπουμε μαζί με το προηγούμενο βίντεο για τον σωτήρα, επειδή ακριβώς έρχεται να δώσει αυτή την επεξήγηση. Άλλο people pleaser, άλλο σωτήρας. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ψυχοψάχνονται είναι people pleasers. Δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα κάποιον που να ψυχοψάχνεται και να είναι λεγόμενος σωτήρας. Ή αν υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι προσποιούνταν ότι ψυχοψάχνονταν, έχουν γράψει ήδη τα σωτηρικά σχόλια, τα σωτήρια σχόλια που τους έχουν κερδίσει το εισιτήριο της απόκρυψης τους από το κανάλι. Σωτήρες είναι αυτοί ξερόλες που όλα τα ξέρουν. Έχουν άποψη για τους άλλους. Λένε γνώμες, κατά τη γνώμη τους βοηθητικές και κατά τη γνώμη τους τις λένε με αγάπη, ενώ στην πραγματικότητα θέλουν να ελέγχουν τη ζωή των άλλων. Άρα, άλλο πράγμα people pleaser, άλλο πράγμα ο σωτήρας. Επειδή μου έχετε γράψει στα σχόλια ότι γιατί λέει κάποιος μπορεί να γίνει σωτήρας, μήπως επειδή ήταν γονεοποιημένο παιδί, μήπως επειδή ξέρει μόνο με αυτόν τον τρόπο να συνδέεται. Τι προηγείται, το να είσαι σωτήρας και μετά επειδή είσαι σωτήρας να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, ή συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο λόγω του ότι είσαι γονεοποιημένο παιδί και καταλήγεις να είσαι σωτήρας? Θα ξαναπώ ότι δεν είναι δόκιμη, δεν είναι δόκιμος ψυχολογικός όρος το λεγόμενο σύνδρομο του σωτήρα.
είναι κάτι που έχει γραφτεί στη βιβλιογραφία, αλλά δεν υπάρχει ως επίσημη διάγνωση στα επίσημα εγχειρίδια διαγνώσεων ψυχικών διαταραχών. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτοί που λειτουργούν ως σωτήρες είναι αδιάγνωστοι άνθρωποι, πιθανόν να έχουν και ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας εάν διαγνωστούν. Άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση, άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν να συνδέονται ουσιαστικά και δεν χαίρονται με τη χαρά των άλλων και δεν λυπούνται με τη λύπη τους. Οι people pleasers είναι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ πιθανόν έχουν μεγαλώσει σε δυσλειτουργικές οικογένειες που να κλήθηκαν από νωρίς να αναλάβουν τον ρόλο του γονιοποιημένου παιδιού και οι οποίοι έχουν μάθει να χαίρονται βοηθώντας τους άλλους. Και αν κάποιος είναι γονιοποιημένο παιδί μεγαλώνοντας θα γίνει σωτήρας ή θα γίνει people pleaser. Κατά τη γνώμη μου, το ξαναξεκαθαρίζω, κατά τη γνώμη μου, για να γίνει κάποιος σωτήρας πρέπει να έχει και τη διαταραχούλα του, της προσωπικότητας. Πρέπει να έχει κάποια διάγνωστη διαταραχή. Γιατί οι σωτήρες, έτσι όπως έχει περιγραφεί στο προηγούμενο βίντεο, δεν έχουν ενσυναίσθηση. Δεν λυπούνται τους άλλους, δεν έχουν φιλότιμο, δεν στενοχωριούνται να στενοχωρέσουν τους άλλους και γενικότερα δεν τους καίγεται καρφί. Οπότε κανείς σωτήρας δεν έχει ανοχληθεί από αυτό το βίντεο. Κανείς σωτήρας και να το έχει ακούσει κατά λάθος αυτό το βίντεο δεν έχει καταλάβει τον καθρεφτίζει. Αυτοί που νομίσατε πώς σας καθρεφτίζει δεν είστε σωτήρες αγάπης μου. People pleasers είστε. Και εγώ εδώ πέρα είμαι people pleaser, το παραδέχομαι. Προσπαθώ όσο περνάει ο καιρός και όσο μεγαλώνω και όσο ωριμάζω να γίνομαι όλο και λιγότερο people pleaser. Δηλαδή να μην σπέβδω συνέχεια να ευχαριστώ τους άλλους, να κοιτάζω και λίγο τον εαυτό μου να ευχαριστιέμαι και εγώ. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έχω κάνει και αυτό το ταξίδι το απρογραμμάτιστο για να ξεκουραστώ και για να αλλάξω περιβάλλον και να ευχαριστήσω και τον εαυτό μου. Έχουμε δρόμο μπροστά μας εμείς οι ανθρώπινοι ευχαριστητές, όμως ας μην ξεχνάμε ότι πέρα του ότι ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας με το να προσφέρουμε συνεχώς πράγματα στους άλλους, δεν πάβουμε να κάνουμε καλό στην κοινωνία. Ας μην τα αμαυρίζουμε όλα. Δηλαδή παρά να είσαι σωτήρας, καλύτερα να είσαι people pleaser. Το ιδανικό φυσικά είναι να προσπαθούμε όλοι να έχουμε μια ισορροπία δούνε και λαβή. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις, μέσα στις σχέσεις τις ερωτικές, μέσα στις σχέσεις τις φιλικές. Αν κάποιος νιώθει ότι μπορεί ο ίδιος να λειτουργεί ως people pleaser ή ως σύντροφός του ή ως σωτήρας, είπαμε αυτοί που λειτουργούν ως σωτήρες είναι απίθανο να το συνειδητοποιήσουν. Ας μιλήσουμε λίγο για τους people pleasers, να το συζητήσουμε μεταξύ τους, να συζητήσουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε για το πώς νιώθουν για τη συμπεριφορά μας, αν όντως η συμπεριφορά μας τους δυσκολεύει όπως μπορεί εμείς να θεωρούμε πως τους δυσκολεύει και να κοιτάζουμε πάντοτε στις ανθρώπινες σχέσεις μας να υπάρχει παρεδώσε. Και οι άνθρωποι που ντρέπονται να αυτοποκαλυφθούν, είναι ανθρώπινο, είναι φυσιολογικό να ντρέπονται να αυτοποκαλυφθούν, όμως αν δεν τολμήσεις, αν δεν ρισκάρεις να μιλήσεις για σένα, δεν θα μπορέσεις να έχεις αυτή την ανθρώπινη στενή σύνδεση, το meaningful connection, που και κατά τη μελέτη του Harvard, τη μελέτη της ευτυχίας, μας βοηθάει στο να είμαστε ευτυχισμένοι. Οι people pleasers μπορούμε, μέσα από ψυχοψάξιμο, ψυχοεκπαίδευση και προσωπική προσπάθεια, να καταφέρουμε να εξελιχθούμε σε ανθρώπους που είναι μεν ανθρώπινοι, είναι μεν φιλάνθρωποι, είναι ανθρωπιστές, αλλά έχουμε και ένα μέτρο και μαθαίνουμε να δεχόμαστε κιόλας αγάπη και προσοχή. Να έχετε την αγάπη μου όλοι σας, φιλιά. Κάποια βίντεο θα είναι με αυτό το πλατό τώρα. Τα επόμενα 2-3 είναι με το προηγούμενο, θα τα πούμε. Φιλιά, γεια σας.